Ακριβώς, Ευλαμπία, εικόνες παραμονής Χριστουγέννων, θα λέγαμε προηγούμενων ετών, θυμίζει σήμερα η Ήρμο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο πολύ κόσμο εδώ. Οι ουρές έξω από τα πολυκαταστήματα, όπως βλέπετε, όσο περνάει η ώρα, μεγαλώνουν. Καταναλωτές, όπως μας είπαν, περιμένουν ακόμα και 30 και 40 λεπτά για να μπουν μέσα στο μαγαζί. Αρκετοί κατέβηκαν στο κέντρο για ψώνια, αλλά βλέποντας το σκηνικό αυτό με τις ουρές, διαμαρτύρονται καθώς δεν προλαβαίνουν να κάνουν τις αγορές που θέλουν στο περιθώριο των 2 ωρών που έχουν από τη στιγμή που στείλουν το μήνυμα. Να σου πω ότι με ηχητικά μηνύματα η Δημοτική Αστυνομία υπενθυμίζει στον κόσμο να τηρεί τα μέτρα, όπως και η Ελληνική Αστυνομία κάνει συστάσεις σε όλους όσους περιμένουν στις ουρές, έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Να σου πω ότι γενικά ο κόσμος προσπαθεί να τηρεί τα μέτρα, φοράει τη μάσκα του. Πολίτες έχουν έρθει εδώ από διάφορες περιοχές της Αττικής. Το περίμεναν, όπως μας είπαν από το πρωί, πώς και πώς να βγουν βόλτα στα μαγαζιά να κάνουν τις αγορές τους. Έχει και εκτόσεις, είναι περίοδος εκτόσεων. Τέλος, να σου πω ότι οι έμποροι από την μεριά τους βλέπουν αυτήν την κίνηση σαν ευκαιρία, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν μέρος, τουλάχιστον ένα μέρος από τον χαμένο τζίρο, Ευλαμπία.